Λοιπόν, γέλατε να δείτε τι ωραία βόλτα θα σας πάμε τώρα. Στο κέντρο του Συντάγματος και συγκεκριμένα στο μετρό έχει πολύ ωραία έκθεση των ενόπλων δυνάμεων. Μια πολύ ωραία ιδέα για βόλτα δική σας, με τους φίλους σας ή με τα παιδιά σας. Για δείτε. Το ΓΕΘΑ για πρώτη φορά οργανώνει έκθεση στο σταθμό του μετρό Συντάγματος με αφορμή τον εορτασμό των ενόπλων δυνάμεων. Παρουσιάζονται οι στρατιωτικές σχολές όπου οι νέοι μας μπορούν να ενημερωθούν για την καριέρα σε ενόπλες δυνάμεις. Περαιτέρω υπάρχουν εκθέματα από όλα τα γενικά επιτελεία και από την διοίκηση ειδικού πολέμου. Οι επισκέπτες γίνονται μέλη των δυνάμεων για μια στιγμή μέσω συστημάτων εικονικής πραγματικότητας και εξομοιωτών. Παρουσιάζονται σενάρια από επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως ελεύθερες πτώσεις, καταρρίχηση από ελικόπτερο, πτήσεις με διάφορα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, σενάρια διάσωσης σε επικίνδυνες καταστάσεις σε πλοία του πολεμικού ναυτικού, λειτουργία υποβρυχίων και πτήσεις με διάφορους τύπους ελικόπτερων του στρατού. Του ξηράς, αλλά και πυρόσβεση και πυρά με ελικόπτερα. Τα έβλεπες όλα πάρα πολύ ζωντανά, λες και ήσουν μέσα στο αεροπλάνο. Ήταν μια τέλεια εμπειρία, πάρα πολύ ωραία. Άξιζε ένα τέτοιο και να γίνει και σε μεγαλύτερο χώρο να δει ο κόσμος περισσότερα. Ακόμα οι μικροί επισκέπτες γίνονται για μια στιγμή ερευνητές ναρκών, ψάχνοντας να εντοπίσουν θαμμένες νάρκες και βλήματα και μόλις τα καταφέρουν, λαμβάνουν το πτυχίο του μικρού ναρκαλιευτή. Ήταν σαν εμπειρία πολύ ωραίο. Το μηχάνημα ήταν και αληθινό, έτσι κάνουν και στην πραγματικότητα. Ήταν τέλειο, σαν εμπειρία. Στην έκθεση ακόμα υπάρχει βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε και εξουδετερώθηκε το περασμένο μήνα στο Ελληνικό. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και αύριο στο μετρό του Συντάγματος.